νέα ελπίδα, ανοιχτός δημοκρατικός διάλογος για όλους. Ό,τι δεν γράφουν οι εφημερίδες, ό,τι παραλείπουν τα δελτία ειδήσεων, χέρι-χέρι για το έθνος. Τον λαό. Την πίστη. Την ιστορία. Τη δικαιοσύνη. Την αξιοκρατία. Αρχές και αξίες που αξίζει να αγωνίζεστε. Κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, στις 10 στο Tele City. Νέα ελπίδα με τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαστε και πάλι εδώ στο στούντιο Tele City, σε αυτό το νέο σκηνικό, σε αυτό το νέο κύκλο εκπομπών, που ξεκινώντας εχθές είχαμε και πάρα πολύ καλά σχόλια. Ο κόσμος, όπως για να προσπαθούν και όσο και να προσπαθούν να το μειώσουν, έχει ένα βαθμισμένο αισθητήριο, ένα κριτήριο. Απεδέχθη αυτή την πρότασή μας να ασχολούμεθα με τα ουσιώδη ανεπαρκία και όχι με τα επουσιώδη και καθημερινά θέματα, τα οποία μάλλον μειώνουν την προσωπικότητα του τηλεθεατή, του ακροατή, του πολίτη. Εμείς λοιπόν εδώ πιστοί σε αυτά τα οποία είπαμε, θα ασχολούμεθα με τις αρχές της ελπίδας. Μια ελπίδα για το λαό, για το έθνος, για τον τόπο μας, για τον καθέναν από εμάς. Ελπίδα λοιπόν σημαίνει έθνος, σημαίνει λαό, σημαίνει πίστη, ιστορία, δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Δεν θα έχουμε πολλά λόγια στον πρόλογο. Δεν θα μπορούσαμε παρά να ξεκινήσουμε με την ρίση, την ευαγγελική ρίση «Από Θεού άρξαστε» και από εκεί θα ξεκινήσουμε με το γράμμα πι, με την πίστη. Να δούμε λίγο ακριβώς πώς οριοθετείται μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής η πίστη και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στην ανάλυση ή αν θέλετε στην έρευνα του σημερινού θέματος που ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες από το ένα άκρο έως το άλλο άκρο της ελληνικής γης. «Η πίστη σου σε έσωσε», είπε ο Χριστός, «διότι μόνον η πίστη σώζει και δικαιώνει τις προσπάθειες του ανθρώπου. Εάν δεν υπάρχει βαθιά ριζωμένη η πίστη στον άνθρωπο για ό,τι θέλει να κάνει, τότε μοιραία θα επέλθει και η αποτυχία. Η πίστη οδηγεί σε νίκες και θριάμβους. Το αίσθημα της πίστεως έκανε τους αδύνατους να νικήσουν ισχυρότερους, οι λίγοι τους πολλούς, οι μικροί τους μεγάλους. Η πίστη κάνει ακόμη και θαύματα, διότι θωρακίζει το άτομο με ουράνια δύναμη. Το μεταμορφώνει από θνητό σε υπεράνθρωπο, τον ηρωποιεί ή τον αγιάζει. Η Ορθοδοξία εστεφάνωσε εκατομμύρια Αγίους, μόνο και μόνο διότι επίστευσαν εις τον Κύριο. Η πίστη στο Θεό προσφέρει στον άνθρωπο ποιότητα ζωής, διότι κάνει το καθηκόνα και καθομοίωση, βιωμά του ή τι τρόπο ζωής. Η μεγάλη πίστη δίνει ακόμη και υπερφυσικές δυνατότητες στον άνθρωπο. Πώς άλλωστε εξηγούνται τα αναστενάρια, τα θαύματα στην Τίνο και τόσα άλλα. Το ελληνικό έθνος υπήρξε πάντοτε ευσεβές και πιστό, υπερπίστεως και πατρίδος. Ορκίζοντο και εμάχοντο οι προγονείς μας. Η βαθιά ριζωμένη πίστη που είναι χαραγμένη στο λαό μας συντέλεσε να επιζήσουμε τόσες επιδρομές βαρβάρων για εκατοντάδες χρόνια. Η πίστη μας θα πρέπει συνέχεια να τονώνεται με νουθεσίες και φωτεινά παραδείγματα από το γύρο περιβάλλον μας, αλλά και από την μελέτη της ιστορίας μας. Κάθε φορά που πίστεψαν σε κάτι οι Έλληνες, το κατόρθωσαν, το πέτυχαν, το εδημιούργησαν. Πίστεψαν οι Έλληνες ότι είναι ικανοί να μεγαλουργήσουν και το επέτυχαν. Τρεις φορές έως τώρα έγιναν κοσμοκράτορες. Το ότι η υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια θωράκισε τη βασιλεύουσα για 1000 χρόνια. Με ιερό όρκο στο Ευαγγέλιο, η φιλική εταιρεία στελέχωσε και εμψύχωσε τους αγωνιστές του 21, όχι μόνο εναντίον των Οθωμανών, αλλά και εναντίον της Ιεράς Συμμαχίας, δηλαδή ολοκλήρου της Ευρώπης. Στην Ανάσταση του γένους πίστεψαν οι λόγοι, οι προύχοντες, οι προεστοί, αλλά και ο αποδεκατισμένος και εγκαταλελειμμένος στην ορφάνεια του ελληνικός λαός, και το πέτυχε. Λένε ότι τον Άι Γιώργη βλέπανε να τους οδηγεί τα παλικάρια του Καραϊσκάκη στη μάχη της Αράχοβας, ενώ η Παναγιά ήταν οδηγήτρια του στρατού μας στον πόλεμο του 40. Και η σημαία μας σταυρό έχει για έμβλημα και αυτός μας οδηγεί. Η πίστης λοιπόν όχι μόνο σώζει αλλά και μεγαλουργεί.
Με πίστη και ελπίδα θα πρέπει να ταινίζουμε το αύριο για το καλό το δικό μας, των παιδιών μας και της Ελλάδος μας. Πίστη λοιπόν, ίσως μία από τις λέξεις με την μεγαλύτερη αξία, με το μεγαλύτερο περιεχόμενο. Και ίσως μερικοί το προσπερνάμε, αλλά αυτό το βόηθα Παναγιά κρύβει μέσα αυτή τη λέξη πίστη. Σε κάθε δυσκολία, σε κάθε πρόβλημα, είναι η λέξη, αν θέλετε, που συνδέεται πάντα με κάποια ανάγκη. Εκεί βγαίνει η πίστη από μέσα, εκεί βγαίνει η ανάγκη της εξομολόγησης, εκεί βγαίνει η ανάγκη της περισσότερης προσέγγισης. Όταν σου βγαίνει μπροστά σου ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να το προσπεράσεις, τότε αναζητάς μέσα σου τα αποθέματα της πίστης για να μπορέσεις να κάνεις αυτό το ποιοτικό άλμα προς τα εμπρός. Είναι συνηθισμένο αυτό το λαό, ίσως γιατί αυτός λαός έκανε την πίστη πράξη με τη μεγάλη εθνεγερσία του 1821, ο κανείς δεν περίμενε ότι θα μπορούσε να τεινάξει από πάνω το ζυγό μιας μεγάλης αυτοκρατορίας. Και όμως το κατόρθωσε. Τι είναι όμως η πίστη σήμερα για τον Έλληνα? Τι είναι η πίστη για τον απλό άνθρωπο που κυκλοφορεί στον δρόμο? Να πάμε λοιπόν λίγο στους δρόμους να ακούσουμε τι πιστεύει ο κόσμος ακριβώς για αυτή την δυσύλλαβη λέξη, για την πίστη. Η λέξη πίστη. Πίστη έχει πολλές έννοιες. Εντάξει, είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μας, για τον καθένα είναι κάτι ξεχωριστό και είναι η συγκέντρωση σε ένα σημείο που από μέσα μας αγαπιέται περισσότερο. Να είναι κανείς πιστός, να πιστεύει. Πολύ μεγάλη. Πίστη σημαίνει να πιστεύουμε σε κάτι αληθινό, σε κάτι πραγματικό, σε κάτι που είναι απαράβατο. Το να πιστεύεις κάπου είναι βασικό. Πίστη είναι ό,τι πιστεύει ο άνθρωπος, αυτό που αισθάνεται να μπορέσει να, για κάτι καλύτερο. Είναι κάτι που το έχω μέσα μου. Πιστεύω σε κάτι. Πίστη, να ρωτήσουμε και τον παπά. Και θα μας πει, εάν είμαστε Ορθόδοξοι ή αν είμαστε Βουδιστές. Θρησκεία. Ρωτά συγκέντρωση του εαυτού σου για να δεις τι θα βρεις μετά. Και δεύτερον, όταν θες να πιστείς από κάποιον άλλον, δείχνεις και το τι πιστεύεις, για να σου δείξει και εκείνος τι άλλο πιστεύει εκείνος. Η αφοσίωση σε μια ιδέα. Αυτά μας είπαν λοιπόν ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι για την πίστη. Η σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Ένα ευαίσθητο θέμα που δεν ξέρω κατά πόσο το έχει καταλάβει, το έχει συνειδητοποιήσει ο λαός μας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σε λίγες ημέρες θα έχετε την αξία ενός μπουκαλιού Coca-Cola. Ό,τι μετράει ένα μπουκάλι Coca-Cola, θα είστε κι εσείς. Τώρα πείτε, θα έπρεπε να έχετε διαμαρτυρηθεί και θα έπρεπε να έχετε πάρει μερικά μπουκάλια Coca-Cola να τα εκτοξεύσετε προς την οθόνη. Μα αυτό είστε. Και αυτό θα είστε από την Δευτέρα, εάν δεν αντιδράσετε. Εγώ δέχομαι τις αντιδράσεις των αγροτών, δέχομαι τις αντιδράσεις των καθηγητών, που γίνονται για πράγματα λιγότερο ουσιώδη από αυτό το οποίο θα σας αναπτύξουμε σήμερα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα μου πείτε βέβαια ότι δεν είναι ουσιώδες το δικαίωμα στην τροφή, στην ανάγκη, στην επιβίωση, βεβαίως. Και είναι υπέρτατη, αν θέλετε, ανάγκη και υπέρτατη των αγαθών. Αλλά πριν από όλα αυτά, είναι η ίδια αυτή η προσωπικότητα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε κατά καμία έννοια και κανείς να μας τσαλακώσει αυτή την προσωπικότητα που έχουμε. Και αν το δέχτηκαν μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι, είναι μέσα σε αυτή την ισοπεδωτική πολιτική, όπου εν πάση περιπτώσει δεν ενοχλεί τον έναν να πάρει τις ιδιότητες του άλλου. Εμείς είμαστε ένας λαός, ανάδελφος, είπε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Χρήστος Ατζετάκης, ένας λαός με τη δική του σφραγίδα του κυρίου και όχι με αυτή τη σφραγίδα που προσπαθούν τώρα να μας βάλουν οι κύριοι της ΕΟΚ. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας κάνει Coca-Cola. Όπως η Coca-Cola έχει αυτές τις γραμμούλες, έτσι ο κάθε ένας από εμάς θα κουβαλάει πλέον αυτές τις γραμμούλες και όπως περνάμε από την ταμιακή μηχανή και βγάζει ότι είναι το τάδε προϊόν, έτσι ο κάθε ένας από εμάς θα γίνει κρακ και θα διαβάζει. Και εσείς δεν ξέρετε τι διαβάζει, εσείς θα είσαστε εκείνος που πιστεύετε ότι είσαστε,
ενώ μόλις το χεράκι σας περνάει από το μηχανηματάκι αυτό, εκείνος που θα είναι πίσω από το μηχάνημα θα ξέρει τα πάντα για σας. Την οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σέρνεται από την μέρα που γεννηθήκατε μέχρι τώρα. Και ουδής αντιδρά. Το θέμα ήρθε στην Επιτροπή της Βουλής και είπαν να το περάσουν ομόφωνα. Διαμαρτυρήθηκα τότε εις τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και μάλιστα τώρα μόλις θα φύγω πάλι έχουμε Δημόσια Διοίκηση, Επιτροπή στη Βουλή. Επιτροπή είναι όταν μαζεύονται 50 βουλευτές, είμαστε σε 6 κλάδους και εξετάζουμε ένα νομοσχέδιο. Είπα λοιπόν εις τον Ηλία Παπαηλία, πρόεδρε θα το περάσεις κατά πλειοψηφία. Εγώ αντιδρώ. Μπορεί να είμαι ένα στους 50, δεν ξέρω αν πάνε κι άλλοι, αλλά ομόφωνα δεν θα περάσει το νομοσχέδιο. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτές τις διαδικασίες. Και εν πάση περιπτώσει, εάν χρειαστεί, εγώ αύριο θα παραιτηθώ και των δικαιωμάτων που μου δίνει αυτή η καρέκλα για να αντιδράσω σε αυτή την συνθήκη. Λέμε για τη συνθήκη του Σέγγεν. Σημαίνει λοιπόν ότι από αύριο, από την Τρίτη, θα έχει δικαίωμα να σας φακελώνει όχι μόνο ο τόπος σας και οι αρχές σας, αλλά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτοί που βρίσκονται πίσω και πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθά λέει η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος. Για όλα αυτά έχουμε καλέσει εδώ έναν Άγιο άνθρωπο. Είναι ο Πάτερ Μάξιμος, ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε πράγματι την ζωή του στην πορεία στα χνάρια του Κυρίου, Αγιορείτης, ένας πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος ήρθε μέσα εδώ κοντά μας να μας μιλήσει τι είναι επιτέλους αυτή η συνθήκη του Σέγγεν και τι λέει πάνω σε αυτό η Ορθοδοξία μας, η θρησκεία μας, εκεί όπου έχουμε ταχθεί εμείς δια του βαπτίσματός μας. Έτσι δεν είναι, Άγιε? Καλημέρα, κύριε Καλή. Καλημέρα. Θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, πολύ ανανεωμένη, στα χνάρια της πίστεώς μας και της πατρίδας μας και σας εύχομαι πάντα επιτυχίες και καλή πρόοδο. Να ασχοληθούμε με τα ουσιώδη κάποια στιγμή. Βεβαίως. Αγιοί άνθρωποι, γιατί έχουμε δυστυχώς μέσα σε αυτή την καθημερινότητα απολέσει το δρόμο μας, την πορεία μας και χανόμαστε κάποια πράγματα. Πρέπει λοιπόν κάποιες αξίες σημαντικές να τις υπερασπιστούμε. Βεβαίως. Έτσι αισθανόμαστε. Βεβαίως. Σχεδόν έχουν διαλύσει τα πάντα, κύριε Καρατζαφέρη, και δυστυχώς οι άνθρωποι ασχολούνται, όπως είπατε πάρα πολύ σωστά προηγουμένως, με τα υλικά πράγματα, με τα βιωτικά πράγματα, πολύ περισσότερο και σε μεγαλύτερο βαθμό από τα θέματα τα ζωτικά, τα ουσιώδη και αυτά που αφορούν άμεσα και την σωτηρία μας και την πίστη μας, αλλά και τα εθνικά μας θέματα. Ξέρετε, εγώ χαίρομαι για την αποδοχή της προσκλήσεώς σας για δύο λόγους. Όχι μόνο γιατί θα μας πείτε όλα αυτά τα πεφωτισμένα γύρω από αυτό το θέμα, αλλά και για να δείξουμε στον κόσμο ότι οι Αγιορείτες, όπως επίσης και οι των Μετεώρων, είναι νέοι άνθρωποι με συμμετοχή, επιστήμονες, οι οποίοι γνωρίζουν και δεν είναι εκείνη η παλαιά μορφή που δεχόταν και τη μορφή κάποιων ότι είναι ξεπερασμένη από το χρόνο. Ότι υπάρχουν σύγχρονοι άνθρωποι που παρακολουθούν το πνεύμα, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και χειρίζονται καλύτερα από κάθε άλλον τα μηχανήματα της τεχνολογίας, αλλά έχουν τάξει τον εαυτό τους στην μεγάλη αλήθεια. Και χαίρομαι λοιπόν που έχω απέναντί μου έναν νέο άνθρωπο ο οποίος αναζητά την αλήθεια μέσα από το σχήμα. Θέλω λοιπόν, Πάτερ Μάξιμο, να πάμε στο θέμα μας. Στην Βουλή αυτές οι μέρες συζητάμε τη συνθήκη του Σέγγεν. Είναι πολλά χρόνια που μας ταλαιπωρεί. Υπήρξε μία άμυνα κάποιων από εμάς. Τώρα όμως περνάει. Είναι δηλαδή στη δικασία της ψηφίσματος από την Ολομέλεια. Αντιδράσεις πολλές δεν είδα. Περνάει, αν θέλετε, και θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση του λαού, στον ντούκου. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει ανησυχία από τον κλήρο και τους λαϊκούς της Ορθοδοξίας? Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες? Υπάρχει συμβιβασμός? Τι συμβαίνει, Πάτερ Μάξιμο? Κοιτάξτε, συμβαίνει λίγο από όλα αυτά, κύριε Καρατζαφέρη. Όντως έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια από τις 14 Ιουνίου του 1985 που έχει ψηφιστεί αυτή η συνθήκη, η σύμβαση λεγόμενη του Σέγγεν. Αυτή η συνθήκη ασχολείται με, γίνεται αποδεκτή μάλλον από όλα τα μέλη κράτη της ΕΟΚ όσοι θα θελήσουν να υπογράψουν και να συμφωνήσουν με το νομοσχέδιο αυτό, με τη συνθήκη του Σέγγεν που είναι γύρω στα
142 άρθρα. Είναι δηλαδή μια τεράστια, θα έλεγα, σύμβαση, μια συνθήκη η οποία έχει μέσα 142 ένα άρθρα. Ένα ολόκληρο σύνταγμα είναι. Ένα ολόκληρο σύνταγμα, ναι. Είναι γύρω σε 100 σελίδες, να φανταστείτε, έτσι, κύριε Καρατζαφέρη. Και βέβαια υπάρχει μια, έτσι, ένα κάλυμα, ένας μανδύας, ωραίος, επιστημονικός, χρήσιμος. Ανταλλαγή πληροφοριών, και όλα αυτά τα πράγματα, τα ωραία που ακούγονται κτλ. Βεβαίως. Αλλά η ουσία είναι ότι γίνεσαι Coca-Cola, πατέρα Μάξιμε. Ακριβώς όπως πολύ σωστά το είπατε, γινόμαστε πλέον νούμερα, έτσι, αντικείμενα, πράγματα τα οποία αυτό καταργεί το πρόσωπο και την εικόνα του Θεού που είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Γινόμαστε πλέον ένα αντικείμενο, ένα πράγμα και ένας αριθμός. Και θα είμαστε νούμερο. Βιομηχανοποιημένοι. Βιομηχανοποιημένοι. Οπωσδήποτε. Η ουσία είναι η εξής. Ότι μπορεί βέβαια να έχει κάποια θετικά στοιχεία, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μας, έχουν και τη θετική πλευρά και την αρνητική. Η θετική πλευρά σε αυτήν εδώ τη συνθήκη θα λέγαμε ότι είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών μέσα στα κράτη της ΕΟΚ, η ανταλλαγή των προϊόντων, η ελεύθερη διακίνηση του εμπορίου κλπ. Πλην όμως πίσω από όλα αυτά τα δίθεν θετικά και τις δίθεν προσφορές της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα μέλη κράτη της ΕΟΚ, κρύβεται, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, θα λέγαμε η ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των πολιτών, των μελών κρατών και η κατάθεση των προσωπικών του και ατομικών στοιχείων του κάθε ανθρώπου από όπου ανήκει στο μέλος κράτους της ΕΟΚ μέσα σε ένα κοινό σύστημα πληροφοριών όπως αναφέρει συγκεκριμένα το 92 άρθρο της συνθήκης. Δηλαδή πάμε με ταχύτητα πυραυλική στο όργο 1984, ακριβώς, σε εκείνο το έργο. Στον μεγάλο εκείνο αδερφό, τον Big Brother, ο οποίος ελέγχει πλήρως τη ζωή μας. Έτσι είναι. Δηλαδή θέλει να περάσει τα σύνορα ο πατήρ Μάξιμος, ξέρουν ανά πάσα στιγμή από την ώρα που γεννήθηκε μέχρι τώρα την πορεία του, την οποιαδήποτε πορεία και το οποιοδήποτε ανθρώπινο λύθημα μπορεί ο καθένας να έχει. Θέλετε να δούμε ακριβώς τι δίνουν μέσα, κύριε Καρατζαφέρη. Να πάμε στο άρθρο 94, το οποίο εκεί μέσα λέει, μάλλον να ξεκινήσουμε από το 92 άρθρο, το οποίο λέει τα συμβαλέμενα μέρη δημιουργούν και συντηρούν ένα κοινό σύστημα πληροφοριών ονομαζόμενο στο εξής σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Θα υπάρχει δηλαδή ένα κοινό σύστημα πληροφοριών όπου εκεί μέσα θα καταγράφονται όλες οι πληροφορίες, τα πάντα, για οποιοδήποτε άνθρωπο και για οποιοδήποτε μέρος της ζωής του, στιγμή της ζωής του, το όνομά του, επώνυμα και συγκεκριμένα. Τι θα καταγράφονται. Πάμε στο άρθρο 94, στο τρίτο. Στην τρίτη παράγραφο. Για τα πρόσωπα μπορούν να εισάγονται κατά ανώτατο όριο τα ακόλουθα στοιχεία. Ακούστε πόσο σημαντικά είναι αυτά, κύριε Καρατζαφέρη, περισσότερο δηλαδή για τους τηλεθεατές μας. Το επώνυμο και το όνομα. Ενδεχόμενα συναφή στοιχεία καταγράφονται ξεχωριστά. Δεύτερο, τα ιδιαίτερα αντικειμενικά και αναλύωτα φυσικά χαρακτηριστικά. Τρίτο, το πρώτο γράμμα του δευτέρου ονόματος. Κάποιος μπορεί να έχει και ένα δεύτερο όνομα. Καταγράφει και το πρώτο γράμμα του δευτέρου ονόματος. Τέταρτο, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης. Πέμπτο, το φύλο. Έκτο, η ηθαγένεια. Έβδομο, η ένδειξη ότι τα υπόψη πρόσωπα είναι οπλισμένα. Όγδο, η ένδειξη ότι τα υπόψη πρόσωπα είναι βίαια. Ένατο, ο λόγος της σημάσεως. Και δέκατο, η στάση που ενδείκνεται να τηρηθεί. Ένα πλήρες δηλαδή φακέλωμα για οποιοδήποτε άνθρωπο, μέλος, κράτος. Και ενώ έχουμε λοιπόν το πλήρες αυτό φακέλωμα, βλέπω, Πάτερ Μάξιμε, ότι επιμελώς κάποιοι φρόντισαν να μην υπάρχει μέσα το θρήσκευμα. Δηλαδή, εάν είσαι Ορθόδοξος και Καθολικός, διαμαρτυρόμενος, Εβραίος ή Βουδιστής. Βεβαίως. Μουσουλμάνος κτλ. Άρα, για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, θα μας πείτε, κατά την άποψή σας. Γιατί δηλαδή θέλει όλα τα στοιχεία, όσο ακόμα αν είσαι και βίος, που εν πάση περιπτώσει μπορεί στα 20 χρόνια να είσαι επαναστάτης, έτσι είναι. Σαν τον James Dean, να θυμηθούμε την παλιά ταινία, αλλά δεν έχει κανένα λόγο να έχει αυτή την βιότητα και την έξω χαρακτήρα στα 30. Αυτό όμως θα σε συνοδεύει στις πληροφορίες του Σέγγεν. Αυτό όμως το άλλο, το στοιχείο του θρησκεύματος, γιατί υπάρχει κάποιος Πάτερ Μάξιμε που δεν είναι υπερήφανος για τη θρησκεία του. Εγώ πιστεύω ότι είναι υπερήφανος ο Ορθόδοξος που είναι Ορθόδοξος. Το ίδιο υπερήφανο δικαιούται να είναι και ο Μουσουλμάνος. Το ίδιο υπερήφανος δικαιούται να είναι και ο Βουδιστής, από την δική του πλευρά. Το ίδιο υπερήφανος δικαιούται να είναι και ο Εβραίος. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος λοιπόν δεν θέλει να υπάρχει επάνω το θρήσκευμα και αποκλείει εμάς που, αν θέλετε, είμαστε και η μειονότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πείτε μου.
Πριν έρθω στο ερώτημα αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Καρατζαφέρη, να πούμε αυτό το σημείο που θίξετε αμέσως λίγο πριν το ερώτημά σας, που βλέπουμε εδώ πέρα ότι ένας άνθρωπος, όπως είπατε, μπορεί μέχρι τα 20 χρόνια του, τα 30, να είναι βίαιος, να είναι αλήτης, να είναι επαναστάτης, να είναι οτιδήποτε άλλο. Διακριτικός λέγω. Μετά όμως μπορεί να μετανοήσει και να γίνει ο καλύτερος άνθρωπος. Mm. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, μάλλον το σύστημα αυτό πληροφοριών του συνθήκη Σέγγεν, δεν αφήνει περιθώριο στον άνθρωπο να αλλάξει ζωή. Αλλά άπαξ και σε καταχωρήσουν μέσα σαν βίαιο, σαν επαναστάτη, σαν παραμένει εσαΐ. Και αντιδράει η οποιαδήποτε αρχή βάσει των στοιχείων του οποίου είσαι ακτοφόρος. Ακριβώς. Δηλαδή πας στην Αγγλία, σε βλέπεις το κομπιούτερ, βίαιος αυτός, είσαι σε μια παρακολούθηση ανάλογη. Και όχι μόνο αυτό, γίνεις ανεπιθύμητος, γιατί στην αρχή της συνθήκης υπάρχει ένα άρθρο το οποίο λέει ποιοι είναι τα μέρη. Συγκεκριμένα. Γίνεσαι και περσόνα νον γκράτα. Ναι, υπάρχει ειδικός όρος που λέει ότι ποιος είναι ο αλλοδαπός. Αλλοδαπός είναι κάθε πρόσωπο που δεν είναι υπήκοος των κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Και μετά λέει αλλοδαπός που έχει κατακορηθεί στο κοινό σύστημα της συνθήκης του Σέγγεν, στην πληροφοριών του Σέγγεν, ως ανεπιθύμητο άτομο. Ποιο είναι αυτό? Κάθε αλλοδαπός που έχει κατακορηθεί ως ανεπιθύμητο στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, συμφώνω προς τις διατάξεις του άρθρου 96. Να πάμε λίγο στο 96. Βεβαίως και θα πάμε στο 96. Ποιες είναι αυτές οι διατάξεις, οι πληροφορίες? Λοιπόν, άρθρο 96. Τα στοιχεία των αλλοδαπών που περιλαμβάνουν στο σύστημα με σκοπό την άρνηση εισόδου, δηλαδή θα υπάρχει κάποια άρνηση εισόδου για κάποιους ανθρώπους που θεωρούνται ανεπιθύμητοι. Ποιοι είναι αυτοί που θεωρούνται ανεπιθύμητοι? Ποια είναι τα στοιχεία που κρίνουν κάποιον ως ανεπιθύμητο? Το persona non grata. Ακριβώς. Ακούστε ποια είναι. Πρώτο, αλλοδαπός ο οποίος καταδικάστηκε για αξιόπινη πράξη επισήρους αστερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον ως έτου. Λογικό αυτό, εκ πρώτης όψεως. Το δεύτερο, το σημαντικό. Αλλοδαπός εις βάρος του οποίου υπάρχουν, προσέξτε κύριε Καρατζαφέρη, για τους αγαπητούς τηλεθεατές το λέω, αλλοδαπός εις βάρος του οποίου υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι διέπραξε σοβαρές αξιόπινες πράξεις. Υπάρχουν, λέει, βάσιμες υπόνοιες. Και ποιος είναι εκείνος που θα κρατάει τη ζυγαριά της βάσιμης από της αβάσιμης υπόνοιας? Ότι είναι αξιόπινη πράξη. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, οποιονδήποτε θέλουν να θεωρήσουν ως ανεπιθύμητο και να του αποκλείσουν την είσοδο σε κάποιο μέρος. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, Άγιε Πατέρα, ότι εμείς, κάποιος από εμάς που θα έχει κάποιο πρόβλημα, δεν θα μπορεί να πάει στην Αγγλία ή στη Γαλλία, ενώ εμάς θα μας φορτώνουν όλα τα αποβράσματα από τις γειτονικές χώρες, χωρίς να έχουμε το δικαίωμα να πούμε εμείς απαγορεύεται είσοδος. Φορτωθείτε εσείς στην Ελλάδα όλους αυτούς τους οποίους συναντάμε στους δρόμους, τόσο όσο που να έχει γίνει απαγορευτική ζώνη η Ομόνοια, η καρδιά, ενώ εμείς θα έχουμε το πρόβλημα να μην μπορούμε να πάμε στη Γερμανία. Ακριβώς. Μιλάμε δηλαδή για πλήρη επικυριαρχία. Μιλάμε για μετατροπή σε χώρο πατρικίων και πληβίων. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Καρατζαφέρη. Γιατί όπως πολύ σωστά το είπατε αυτό, σε λίγο τα σύνορα θα πάψουν. Δεν θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν τα εσωτερικά σύνορα των μελών κρατών. Ποιος τα κάνει αυτά όμως, Άγιε Πατέρα? Ποιος είναι, δηλαδή, αισθάνεστε ότι υπάρχει κάποιος καθοδηγητής σε αυτή την υπόθεση? 100%. Ποιος είναι αυτός καθοδηγητής ο οποίος θέλει την εξαφάνιση του ελληνισμού μέσα σε αυτό το σύνολο των ευρωπαϊκών εθνών και την εξαφάνιση της Ορθοδοξίας? Ποιος αισθάνεται ότι μπορεί να βληθεί ή να βάλεται από την Ορθοδοξία? Γιατί εδώ πάμε για ένα ισοπαίδωμα, για μια εξαφάνιση της θρησκείας και του χριστιανισμού. Για ποιο λόγο να ντρέπομαι εγώ που είμαι Ορθόδοξος? Γιατί μόνο αν ντρέπομαι θα κρύψω τη θρησκεία μου. Εάν αισθάνομαι υπερήφανος, γιατί να την κρύψω, Άγιε? Πολύ σωστά. Νομίζω ότι λίγο παλαιότερα, κύριε Καρατζαφέρη, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί και να αρχίζει να προβληματίζεται τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά και ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Νομίζω όμως για ένα σο και εχέφρονα άνθρωπο και άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τα κοινά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον στην εποχή μας να καταλάβει, να έχει καταλάβει, να συνειδητοποιήσει τι κρύβεται από όλα αυτά, πίσω από όλα αυτά. Κρύβεται ο σιωνισμός, κρύβονται οι Εβραίοι, οι οποίοι θέλουν. Μήπως αυτό είναι λίγο αυθαίρετο, ξέρω εγώ, υπάρχει κάποιο στοιχείο? Πολλά γιατί στοιχεία. Εκείνη, πολλά γιατί στοιχεία. Και εκείνη σου λέει, μας έχετε απέναντί σας ως εχθρούς. Εμένα βέβαια μου κάναν του κόσμου τη φασαρία, επειδή έκανα ένα ερώτημα για τον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Ροζάκη, που είχε το όνομα Ροζεστάιν, και αντέδρασαν. Μήπως ξαφνικά έρθουν και μας πούν ότι, οι ρασοφόροι
αισθάνονται έχθρα έναντι των Εβραίων από την εποχή της Σταυρώσεως του Κυρίου, ή έχετε κάποια στοιχεία, Πάτερ Μάξιμου, που θέλετε αυτό? Βεβαίως, κοιτάξτε, έχουμε εντολή, κύριε Καραζαφέρη, να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, οτιδήποτε και να είναι. Άσχετα αν είναι Βουδιστής, άσχετα αν είναι Εβραίος, άσχετα αν είναι οτιδήποτε. Έχουμε καθήκον από τον Κύριό μας να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Δεν μισούμε κανένα άνθρωπο. Μισούμε μόνο το κακό και την αίρεσή τους. Εις το Σταυρόν το είπε. Ακριβώς. Ουκ γαρ είδαση τι ποιούση. Άφησε αυτή. Πάτερ Άγια, άφησε αυτή. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που εκείνος τους συγχώρεσε, εμείς δεν μπορούμε να κρατάμε μίσος για εκείνη την πράξη. Να το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι, είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και η πρώτη μας εντολή είναι αγαπάτε αλλήλους. Και αγαπή στον πλησίον σου σε αυτόν. Έτσι, μπράβο. Υπάρχουν όμως αποχρώσεις ενδείξεις, στοιχεία, ενδείξεις και αποδείξεις ότι όλα πλέον τα νήματα του κόσμου κινούνται βάσει κάποιων εντολοδόχων, κάποιων πατρώνων, κάποιων κυρίων, οι οποίοι κατευθύνουν όλες τις τύχεις του κόσμου. Και υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτοί οι κύριοι είναι οι σιωνιστές. Είναι οι Εβραίοι, οι οποίοι έχουν σκορπίσει σε όλη τη γη όργανά τους, έχουν σκορπίσει όλη τη γη. Εντολοδόχοι ή εντολοδότες? Μάλλον εντολοδότες είναι. Είπα εντολοδόχοι. Ναι. Με συγχωρείτε, εντολοδότες. Μάλλον εντολοδότες. Εκ παραδρομής. Εντολοδότες λοιπόν, οι οποίοι κατευθύνουν όλες τις τύχες του κόσμου, έχουν δημιουργήσει πολλά σωματεία, πολλές οργανώσεις με διάφορα ονόματα, ωραία και έβηχα κλπ. Και μέσα από εκεί διαδίδουν τις ιδέες τους για να μπορέσουν να φτιάξουν το γνωστό παγκόσμιο κράτος, το οποίο θα είναι αυτοί κυρίαρχοι και θα εξουσιάζουν τα πάντα. Και για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να πέσουν κάποια σύνορα, πρέπει να πέσουν κάποιες αξίες, πρέπει να πέσουν κάποια δεδομένα. Προμαχώνες βεβαίως. Αιώνιοι προμαχώνες, να παίζουν λοιπόν όλα αυτά τους ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν ένα κοινό κράτος. Γι' αυτό βλέπετε μέσα σε λίγα χρόνια, κύριε Καραζαφέρη, έγιναν πράγματα που δεν μπορούσε κανείς ούτε να διανοηθεί. Έπεσε το τείχος του Βερολίνου, παραδείγματος χάρη. Ποιος πίστευε ότι θα πέσει ξαφνικά το τείχος του Βερολίνου? Κατέρευσε ολόκληρο κομμουνιστικό κόμμα στη Ρωσία κλπ. Ποιος το πίστευε? Άρχισαν ο κόσμος να νιώθουν αδερφοί μεταξύ τους και να ενώνονται μεταξύ τους και να προσπαθούν να αποκτήσουν αυτό που θέλουν οι κύριοι, μια κοινή συνείδηση, μια κοινή πίστη, μια κοινή θρησκεία, όπως μια κοινή γλώσσα. Ο λαός έβαλε μια άμυνα, Άγιε Πατέρα, τον εθνικισμό. Και έχουμε μια εξ-εθνικισμό. Ο άλλος σου λέει κάτι συμβαίνει. Να συσπηρωθούμε, να σώσουμε ότι μας σωθούμε. Και το βλέπουμε αυτό σε πολλές γειτονικές χώρες. Δηλαδή δεν μπορεί. Και σας μιλάει, Πάτερ Μάξιμ, ένας θειασότης, ένας οπαδός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τώρα έχω αρχίσει και αντιδρώ, έχω προβλήματα. Και τι βλέπετε, τι συμβαίνει? Έχω συνδυσιακά προβλήματα. Δηλαδή αισθάνομαι ότι να χάνομαι σε αυτό το χάος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ισοπεδώνεται η προσωπικότητά μου σαν λαός και κάποιοι να περνάνε από πάνω μου. Αισθάνομαι ότι έρχεται η επικυριαρχία του 1204. Αισθάνομαι, Πάτερ Μάξιμε, και μιλάω σε ένα πνευματικό άνθρωπο, ότι ζω ανάμεσα στην τρίτη και στην τέταρτη σταυροφορία. Μάλιστα. Και τότε μεν είχαμε λόγχες, τώρα έχουμε μάρκα, τώρα έχουμε στερλίνες, τώρα έχουμε φράγκα. Βλέπω λοιπόν ότι προσπαθούν εκείνο το στόχο που δεν πέτυχαν το 1204, να τον κάνουν 800 χρόνια μετά, το 2004, που είναι και η τελική ολοκλήρωση. Όταν λοιπόν θα σφραγίζομαι και θα είμαι ένα μπουκαλάκι της Coca-Cola στα Τελωνία. Όταν πρέπει έτσι ή αλλιώς, από τόσους αριθμούς που συνδυάζεται από το 1 μέχρι το 9, χρησιμοποιώντας 9 αυτούς αριθμούς, μπορεί να κάνεις ατελείωτο αριθμό αριθμών. 9.967.458.641. Δεν είναι αριθμός. Γιατί πρέπει από όλους αυτούς τους αριθμούς να πάρουμε το 666 και το κάνουμε σημαία? Για ποιο λόγο? Και δεν παίρνουμε το 777? Ή εν πάση περιπτώσει θα σου πω κάτι άλλο. Να πάρουμε το 999, που είναι, αν θέλετε, ο αριθμός του Κυρίου. Βεβαίως. Γιατί να πάρουμε το 666? Γιατί δηλαδή πρέπει να πάρουμε τον αριθμό του διαβόλου και να το σέρνουμε επάνω μας με την κάρτα επιβιβάσεως στα λεωφορεία, στα μέσα συγκοινωνιών, με την ταυτότητά μας, με την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων. Γιατί δηλαδή ξαφνικά αυτή η αιμονή στο 666, πάμε να το εξηγήσετε, να το καταλάβω λίγο. Υπάρχει σίγουρα, εδώ βλέπουμε, αποδεικνύει ότι υπάρχει σκοπιμότητα και ότι κάποιοι κύριοι θέλουν να περάσουν αυτόν τον αριθμό σε όλα τα αντικείμενα, ακόμα και στον άνθρωπο. Για ποιο λόγο, όπως πολύ σωστά ρωτήσω, ο λόγος είναι ευνόητος. Ο λόγος είναι ότι αυτός ο αριθμός είναι ο αριθμός στον οποίο αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και λέγει ότι θα έρθει η εποχή προς το τέλος του κόσμου, όπου κανένας άνθρωπος, είτε μικρός, είτε μεγάλος, είτε πλούσιος, είτε ελεύθερος, δεν θα μπορεί να κάνει, πολύ σημαντικό αυτό, καμία συναλλαγή
ούτε να αγοράζει ούτε να πωλεί, εάν δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό. Αυτός ο αριθμός είναι αριθμός ονόματος και είναι ο αριθμός 666, χ, ξ, σ, τ. Είναι προφητευμένο πριν 2.000 χρόνια. Και γιατί διάλεξε αυτόν τον αριθμό ο Αντίχριστος, ο διάβολος, να το πούμε έτσι. Διάλεξε αυτόν τον αριθμό γιατί το 6 είναι ο αριθμός του ανθρώπου. Την έκτη μέρα δημιουργήθηκε ο άνθρωπος σύμφωνα με την γένεση, σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Και την έκτη μέρα εξέπεσε. Έγινε το προπατορικό μάρτυμα και εξεδιώχθη εκ του παραδείσου. Παίρνει λοιπόν αυτό το 6 εις το τρίτο, τρεις φορές που λέμε αυτός είναι καταραμένος, λέμε κάποιος. Αυτός είναι τρεις κατάρατος. Με τη λέξη τρεις κατάρατος θέλουμε να δείξουμε ότι είναι πάρα πολύ καταραμένος αυτός ο άνθρωπος. Πήρε λοιπόν τον αριθμό 6 του ανθρώπου, του πτωτικού ανθρώπου, του ανθρώπου που έπεσε, εις τριπλούν, για να μπορέσει έτσι με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι ο άνθρωπος δεν είναι εικόνα του Θεού, αλλά είναι ένας κακό δημιούργημα, ένα δημιούργημα διαβολικό, το οποίο του ανήκει και θέλει να το αποκτήσει. Γι' αυτό διάλεξε τον αριθμό 6 και εις τριπλούν 666. Και βλέπουμε ότι μέσα σε λίγα χρόνια, κύριε Καρτζαφέρη, την δεκαετία του 80 ξεφύτρωσε για πρώτη φορά το 666 στην πατρίδα μας και μέσα σε 10 χρόνια, 15 χρόνια έχουν κατακλειστεί τα πάντα στην πατρίδα μας, σε οποιοδήποτε αντικείμενο και τρόφιμο υπάρχει πάνω αυτό που είπατε στην αρχή, το γραμμωτό σύστημα, το λεγόμενο barcode system, που είναι, λειτουργεί με τον κωδικό 666. Ένα κουτί μακαρόνια έχουμε γίνει με τον κωδικό επάνω. Κυρίες και κύριοι, ο ειλικρινός ημέτρος δεν πρωτασχολείται σήμερα με το θέμα το οποίο αναπτύσσει ο Πάτερ Μάξιμος. Πολλά χρόνια με ανησυχεί και με προβληματίζει αυτό το θέμα. Προσωπικά δεν φέρω ποτέ επάνω μου ταυτότητα. Ουδέποτε. Λειτουργώ και προσπαθώ να λειτουργώ με άλλα στοιχεία επιβεβαιώσεως της παρουσίας μου και όχι με την ταυτότητα. Αρνούμε όσο και να είναι οπισθοδρομικό. Και να με κατηγορήσουν όλοι αυτοί οι δήθεν προοδευτικοί για οπισθοχώρηση, σκοταδισμό και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούν εναντίον εκείνων που θέλουν να κρατάνε κάποιες αξίες. Δείτε λοιπόν το 1987 όταν στην καρέκλα την υπεύθυνη ήταν ο Μακαρίτης πλέον ο Μένιος ο Κουτσόγιωγας. Δείτε λοιπόν ένα ρεπορτάζ που είχαμε κάνει στον πρόγονο του Telecity στην TV Press. Δείτε λοιπόν τι είχαμε αποκαλύψει ακριβώς πριν από 10 χρόνια. Οθόνη σας είναι απεικόνιση από τη νέα ταυτότητα την οποία επενόησε και σχεδίασε το Πασόκ. Από ό,τι βλέπετε είναι μια απλή εικόνα η οποία δεν λέει τίποτα. Εάν όμως ψάξετε καλά όπως έψαξε ο φακός της TV Press και πειραματιστείτε με ένα, αν θέλετε, κουτί από γάλα, θα αποκαλυφθούν ορισμένα σημαντικά πράγματα. Δείτε λοιπόν τι θα γίνει τώρα με το πείραμα που θα κάνουμε μπροστά στην κάμερα. Το χαρτί το γυρίζετε ανάποδα την εικόνα, με αυτή την έννοια. Παίρνουμε ένα κύλο φακό. Ένα κύλο φακό, λέει το κουτί. Ναι, το κουτί. Και κοιτάξτε λοιπόν τώρα πώς ο αριθμός 666 σχηματίζεται μέσα στο κουτί αυτό το κύλο, το 606. Κάτω. Στο δε μεσαίο εξάρι. Κάτω από το μεσαίο εξάρι, όσο είναι να τον βεβαίως να δείξει ο φακός, σχηματίζεται το κεφάλι του σατανά. Αυτός είναι ο περίφημος 666. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτό συνέβη τυχαίως και δεν είναι μια επινόηση η οποία στήθηκε για κάποιους ειδικούς λόγους που ξέρει μόνο η κυβέρνηση και ο κύριος Κουτσόγιωργας, ο οποίος ήταν υπουργός εσωτερικών όταν σχεδιάστηκε και επινοήθηκε αυτό το σχέδιο. 666. Το σήμα του σατανά στις τσέπες σας από τώρα και μετά, από τώρα που θα κυκλοφορήσουν οι καινούργιες ταυτότητες του Πασό. Για όσους δεν μπορούν να εντοπίσουν ακριβώς τα εξάρια, έχουν φωτοτυπηθεί εδώ. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Και βγαίνει αυτό το σχήμα το οποίο σας δείχνουμε τώρα. Εσείς, Πάτερ Μάξιμε, έχετε την ταυτότητα με τον διάβολο και τα τρία εξάρια ως περικεφαλαία πάνω σας. Τι θα κάνετε, λέει. Φυσικά και όχι, γι' αυτό και αντιδρούμε πάρα πολύ δυναμικά και πρέπει να αντιδράσουμε οι πάντες, από τον μεγαλύτερο μέχρι τον μικρότερο, διότι πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχάσεως και εφησυχασμού. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και πρέπει να ξεσηκωθούμε, θα λέγαμε, με πάρα πολύ έτσι έντονη
σε έντονο βαθμό για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτό το επικείμενο ηλεκτρονικό φακέλωμα με τον αριθμό 666. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πει ο κόσμος. Έχουμε συνδεθεί με τη Λία την Πολίτου, η οποία βρίσκεται σε μια λαϊκή αγορά μέσα στον κόσμο. Είναι στη λαϊκή αγορά στις Τσιφιές. Αν ακούει η Λία η Πολίτου, μας ακούς Λία? Έχουμε επαφή με τη Λία την Πολίτου, ακουστική? Βλέπουμε βέβαια τον κόσμο της λαϊκής, αλλά δεν βλέπουμε την Λία την Πολίτου. Είμαστε στη λαϊκή αγορά των Τσιφιών, αλλά δεν ακούμε τη Λία. Ας γυρίσουμε λίγο στα δικά μας, ας επικοινωνήσουμε τη Λία την Πολίτου. Λοιπόν, ο κόσμος κινητοποιήθηκε πάρα πολλές φορές για αυτό το 666, βγήκε στους δρόμους μια ολόκληρη δεκαετία. Να δούμε λοιπόν τι υπάρχει στα αρχεία της TV Press, πώς παρακολουθούσαμε από τότε την ανάγκη έκφρασης των Ορθοδόξων, όλων εκείνων οι οποίοι πάλονται από αυτές τις αξίες που δεν παρετούνται όλων αυτών των θεμάτων. Να δούμε λοιπόν ένα χρονικό από αυτές τις πορείες, διαδηλώσεις για τη νέα ταυτότητα, για το 666. Κύριε του Θεού, σφυρελωτή την ενότητα όλων των δυνάμεων του Χριστού και της Ελλάδος και αποφασιστικά φωνάζει στους λιβερούς ισχυρούς της ημέρας. Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία του Χριστού, κάτω τα χέρια από τα φρούρια της Ορθοδόξου πίστεως, τα ιερά μοναστήρια, κάτω τα χέρια από τα χριστιανικά σωματεία. Ετοιμάζουν το θάνατο των παιδιών μας και τον αφανισμό του ελληνικού έθνους. Μπορείς με την δύναμη της πίστεως και τους ομολογιακούς σου αγώνες να ανατρέψεις τα απέσια σχέδια και να οδηγήσεις το σκάφος του έθνους στα πεπρωμένα του με την ξύνα σου, το τίμιο και ζωοποιό σταυρό. Πλήθος κόσμου, μια ολόκληρη δεκαετία Πάτερ Μάξιμε, ο κόσμος διαμαρτύρεται, αλλά τελικά γίνεται πράξη. Γίνεται πράξη. Ισόταμια κόντων, βέβαια. Νομίζω ότι ακούνε, αλλά υπάρχει μια δουλεία, υπάρχει μια, αν θέλετε, ομοιρία, την οποία αποδέχονται κάποιοι προκειμένου να μην χάσουν την καρέκλα τους. Βεβαίως. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν έχουν ακούσει το μήνυμα και το έχουν ακούσει και το γνωρίζουν ως πράξη, αλλά πουλώντας την αξιοπρέπειά τους και την πίστη τους στην καρέκλα τους, για να μην πω κάπου αλλού, κάνουν πως δεν ακούν και έρχονται να νομοθετήσουν ακριβώς πάνω σε αυτά τα πράγματα. Τώρα βέβαια επαναλαμβάνω μια φορά ότι οι προοδευτικοί μας λιδωρούν. Δικαίωμα τους είναι, νομίζω. Αλλά από εκεί και πέρα ασέρνουν το διάολο επάνω τους. Δικαίωμά τους, εμείς που αρνηθούμε όμως, έτσι είναι. Δεν είναι μόνο, κύριε Καραζαφέρα, μου επιτρέπετε, μόνο το θέμα της ηθικής πλευράς του θέματος, δηλαδή ότι θα σφραγιστούμε με το 666 που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι για όλους αυτούς οι οποίοι ίσως μας λιδωρούν για το θέμα του 666. Υπάρχει και η άλλη διάσταση, η άλλη πλευρά του θέματος, που είναι επίκειται ένα σούπερ ηλεκτρονικό φακέλωμα. Ακριβώς, αυτό, γιατί να το δεχτούμε και αυτό. Και ανεξάρτητα του άλλου. Ακριβώς, γιατί να το δεχτούμε, για ποιο λόγο? Δεν κυκλοφορούμε καλά με τα διαβατήριά μας? Πάρα πολύ καλά. Για ποιο λόγο? Εγώ δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Δυσκολία ξαφνικά. Γιατί θα πρέπει να γίνω εγώ εχμάλωτος αυτών των γραμμών που εγώ δεν μπορώ να διαβάσω? Δηλαδή θα μπορεί να διαβάσει ο χειριστής των μηχανημάτων το τι σέρνω εγώ, ποιον πραγμάτων είμαι οκτωφόρος, Άγιε Πατέρα, και θα ξέρω εγώ. Ακριβώς. Εγώ θα ξέρω, θα πρέπει να κάτσω στο μηχάνημα για να δω τι λέει για μένα. Μα ούτε θα μπορέσετε να πάτε, γιατί δεν θα έχετε πρόσβαση εσείς. Έτσι. Μόνο αυτοί που θα έχουν πρόσβαση. Υπάρχει μια μαγνητική λωρίδα
απάνω σε αυτές τις κάρτες. Και την οποία κάποτε θα μας την εφητεύσουν κιόλας. Ακριβώς. Με ένα μικροτσίπ. Το οποίο αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή δεν είναι έργα επιστημονικής φαντασίας πλέον. Καθημερινά γράφουν εφημερίδες ότι υπάρχουν μικροτσίπ τα οποία εφητεύουν σε ζώα για να τα παρακολουθούν να μην τα χάνουν. Γατάκια, σκυλάκια κλπ. Τις φώκες δεν βλέπουμε. Τις φώκες, ακριβώς. Τις φώκια γίναμε. Λοιπόν. Για να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι έχει να μας πει η Λία Ιπολίτου. Λία, για χαρά. Βρίσκεσαι στις Τζιφιές. Πες μου, είμαστε την πλέρα. Μας ακούει η Λία Ιπολίτου. Έχουμε ακόμα πρόβλημα. Ακούει η Λία Ιπολίτου. Τι γνώμη έχετε για το ηλεκτρονικό φακέλωμα? Καλημέρα σας. Τι γνώμη έχετε για το ηλεκτρονικό φακέλωμα? Καλημέρα σας. Τι γνώμη έχετε για το ηλεκτρονικό φακέλωμα? Καλημέρα σας. Τι γνώμη έχετε για το ηλεκτρονικό φακέλωμα? Την ταυτότητα 666. Για το ηλεκτρονικό φακέλωμα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτότητα 666. Η Λία Ιπολίτου βρίσκεται στη Λαϊκή των Τζιφιών. Ο κόσμος ακόμα δεν ξέρει επίσης καν τι είναι. Ταυτότητα 666. Δεν μας αρέσει, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μας αρέσει, αλλά τι να κάνουμε. Το κάνουμε. Να λοιπόν που... Καλημέρα σας. Τι γνώμη έχετε για το ηλεκτρονικό φακέλωμα? Δεν το γνωρίζω. Ταυτότητα 666. Άρα νομίζω, Πάτερ Μάξιμε, χρειάζεται ακόμα δουλειά. Βεβαίως. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Το ακούτε λοιπόν. Κάποιοι λένε τι μπορεί να κάνουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν αρρωγή, δεν υπάρχει συμμετοχή από τα μέσα ενημέρωσης, κραυγής, ανάγκης, προσκλητήριο, πού πάμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν φιλόξενα μικρόφωνα για τις θέσεις σας, Πάτερ Μάξιμε? Δεν νομίζω, κύριε Καρζαφέρη, ότι υπάρχουν φιλόξενα μητρόπουνα. Θα έλεγα τεχνίοντος αποσιωπούν όλα αυτά τα χρόνια όλα τα μεγάλα κανάλια, εκτός αν εξαιρέσουμε τον έγκριο τηλεοπτικό σταθμό στο Τηλεσίτη και τον τηλεοπτικό σταθμό της Τηλετόρων. Νομίζω ότι όλοι οι άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί αποσιωπούν τεχνίοντος το θέμα. Κάνει αγώνα ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος για αυτά τα θέματα. Βεβαίως. Αλλά δηλαδή, εκτός από εμάς και τον Γρηγόρη τον Μιχαλόπουλο και την προσπάθεια την οποία κάνει, και ήμουν και σε μια πολύ ωραία εκδήλωση την οποία έκανε στο Κάραβελ. Στο τηλεοπτικό κίνημα. Έτσι, πριν ένα μήνα. Ναι, ήμασταν και εμείς εκεί. Οι μεγάλοι, οι θεωρούμενοι μεγάλοι, κατακριζόμενοι από τους δίθεν προοδευτικούς, κλείνουν την πόρτα. Τότε λοιπόν. Πώς αυτό το πλήρωμα, αυτός ο κόσμος, ο πολίτης, τον οποίο είδαμε στις διαδηλώσεις, ασπάζεται και παρακολουθεί αυτά τα κανάλια και δεν έρχονται κοντά μας να ενώσουν τη φωνή μας, την κραυγή μας, την αντίδρασή μας έναντι αυτού του νομοσχεδίου που ψηφίσατε. Πήγανε προχθές οι δάσκαλοι, αντιπροχθές οι αγρότες, κάποιοι άλλοι και φωνάξανε γιατί από 5 δραχμές περιεκδικούν τους δίνουν 2. Εδώ που τους αφαιρούν την προσωπικότητα και δεν κινητοποιείται ο κόσμος, Πάτερ Μάξιμε. Έχω φροντίσει, είναι ένα εύλογο ερώτημα αυτό, κύριε Καρατζαφέρη, αλλά νομίζω ότι έχω φροντίσει είναι επιτίδη χρόνια τώρα να κρατάνε σε κατάσταση υπνώσεως, θα έλεγα, τον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικός λαός νομίζω ότι έχει δυναμικότητα και φλόγα μέσα του πάρα πολύ μεγάλη, η οποία μπορεί να βρίσκεται στην υπνώση. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, θα ξυπνήσουν. Τσακουμάκια δεν υπάρχουν? Υπάρχουν τσακουμάκια, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ λίγα και θα χρειαστεί να τρέξουν περισσότερο και να προσπαθήσουν λίγο περισσότερο. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να φωτίσουμε όλοι μας, ο καθένας με τον τρόπο του και με τον δρόμο του, το Άγιο Όρος. Να φωτίσουμε λίγο εκείνο τον χώρο από όπου μπορεί να βγει, Άγιε Πατέρα, το μήνυμα της ανάτασης και της Ανάστασης. Βεβαίως. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν το έχουμε εκεί αυτό τον φάρο της ιανοσύνης μουσιακό στοιχείο, ότι πάμε κάποια στιγμή για να δούμε πώς είναι εκεί. Έτσι θέλω να το κάνω. Έτσι, αλλά είναι ο φάρος, ο σηματοδότης του καθενός. Από εκεί παίρνουμε δύναμη. Η Ακρόπολη της Ορθοδοξίας. Έτσι, πρέπει λοιπόν να φωτίσουμε φάρο. Λίγο αυτόν τον φάρο για να πάξει ένα ξύπνημα. Να μην τα ισοπεδώσουμε όλα, μην τα δώσουμε όλα εις τους ξένους, προσφέροντάς τους και την πίστη μας ακόμα, προκειμένου να μας έρθουν μερικά ψευτομάρκα εδώ. Βεβαίως. Έτσι είναι. Νομίζω ότι διάπλατα χαρίζουν εκατομμύρια και πολλά πακέτα. Προσφέρουμε πολλά. Γιατί όμως, ποιο είναι το αντάλλαγμα, κύριε Καρατζαφέρη?
Η νομίζω ομοιρία. Ότι είναι, ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ευνόητο για τους έχει έφρονας. Έτσι, η ομοιρία. Νομίζω ότι είναι ευνόητο. Να ακούσουμε μερικές γραμμές στο 937.000. 937.000 είναι η γραμμή επικοινωνίας εδώ στο Τελεσίτη. Σήμερα λίγα τηλέφωνα, αλλά δεν θα μπορούσαμε να στερήσουμε την ανάγκη επικοινωνίας με έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει πράγματι εαυτόν εις την αλήθεια, τον Πάτερ Μάξιμο, ο οποίος είναι κοντά μας ακριβώς για να μπορέσει να μας φωτίσει. Είναι ο πνευματικός πολλών καλών μου φίλων που βρίσκουν, αν θέλετε, και την ηρεμία και τη ησυχία και την ηνεμία μέσα από τον διάλογο μαζί του. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα, μέσα στα πλαίσια μιας ώρας, ότι εισπράξατε, αν θέλετε, το μήνυμα ενός ανθρώπου που πάλεται και αγωνιά για το μέλλον του λαού μας μέσα από αυτόν τον κατασφαγιασμό που επιχειρείται στην πίστη μας. 9.30 λοιπόν, 7.000, να πάρουμε 2-3 ενδεικτικές γραμμές. Βλέπω εδώ, Πάτερ Μάξιμε, ότι υπάρχουν πολλά ψηφίσματα. Υπάρχει τουλάχιστον εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου και του Αγίου Όρους. Και του Αγίου Όρους, που λέει ανακοίνωση περί του ζητήματος των νέων ταυτοτήτων. Εν Άγιο Όρη, την 5η, Παύλα 18 Μαρτίου 1993, διευκρινίζω ότι είναι το ημερολόγιο των γνησίων, έτσι, και το ημερολόγιο το πολιτικό, ναι. Αυτό σημαίνει το 5 και το 18, όπου η ανακοίνωση αυτή είναι πράγματι διαφωτιστική, είναι ακριβώς, αν θέλετε, εις το πλαίσιο το οποίο ακούσαμε να αναφέρεται ο Πάτερ Μάξιμος, έχει τις ίδιες θέσεις και τις ίδιους χειρισμούς και νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι, λίγο πολύ, να έχουμε να διαβάσει αυτή την ανακοίνωση. Είναι μια ανακοίνωση που έχει μια ηλικία 4 ετών, τότε όταν είχε ξαναέρθει το θέμα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με υπουργό τον κύριο Κεφαλογιάννη, και ευτυχώς τότε είχε φρεναριστεί, είχε σταματήσει. Υπάρχει και εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου. Το θέμα το αντιμετωπίζει η Εκκλησία μας με κάθε τρόπο, αλλά φαίνεται όμως ότι τα μέσα ενημέρωσης, αυτός ο μεγάλος δυνάστης της ζωής μας, δεν ενδιαφέρεται ή διαφορετικά έχει προσχωρήσει σε αυτή την αναγκαιότητα και δεν μπορεί να κάνει, αν θέλετε, και εύκολα αντίθετα σε αυτή τη ροπή των πραγμάτων, γιατί θα σταματήσει ο ποταμός των χρημάτων από τα προϊόντα τα οποία ελέγχονται και δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά, ίσως τα περισσότερα από αυτά που μπαίνουν στο σπίτι σας, από δυνάμεις σαν και αυτές που πριν από λίγο ευθέως και αμέσως αναφέρθηκε ο Πάτερ Μάξιμος. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καρατζαφέρη, προς επίρρωση των λόγων σας, να πω ότι το 1995, μέσα στις τόσες πανελλαδικές συγκεντρώσεις που γίνανε για το θέμα αυτό του ηλεκτρονικού φακελώματος και των νέων ταυτοτήτων και το 666, το 1995 είχε γίνει μια πολύ μεγαλειώδης συγκέντρωση στο πεδίο του Άρη, το οποίο αριθμούσε τουλάχιστον 100.000 ανθρώπους. Ήμουν παρόν και ομιλητής και συντονιστής, μέλος της συντονιστικής επιτροπής της ομιλίας αυτής, της συγκεντρώσεως. Και ενθυμούμε τότε ότι κανένα κανάλι δεν είχε δείξει τίποτα, εκτός από ένα, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι, το δικό σας και κάποιο άλλο. Και όλα τα υπόλοιπα κανάλια, τις 100.000 έκαναν πόσο, λέτε, κύριε Καρατζαφέρη? 5.000 ανθρώπους, 3.000, 2.000 ανθρώπους. Και εδώ μαζεύονται 30 φοιτητές και γίνεται πρώτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων, Πάτερ. Ακριβώς. Δεν πουλάτε, Πάτερ, ή μάλλον δεν πουλάμε εμείς οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πρέπει να γίνεται ή τραβεστή ή οτιδήποτε άλλο για να γίνεται πρώτο θέμα, δυστυχώς. Αυτές είναι οι αξίες. Και βλέπετε κανάλια, γιατί ασχολούνται με αυτό το θέμα. Προχτές είχαν 5 τραβεστή σε ένα μεγάλο κανάλι επί μία ώρα και παρουσιάζανε με ενδύματα γυναικεία την κάθε στάτη της εποχής που αντιπρόσωπε ο καθένας. Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για Βόθρος. Καταπάτηση αξίων. Δηλαδή. Και λες, εδώ αυτό το θέμα, γιατί δεν το ακουμπάτε? Δεν το ακουμπάνε, όχι γιατί δεν θέλουν ή δεν μπορούν. Για ακριβώς τον λόγο τον οποίο είπα, Πάτερ. Οι εταιρείες, οι μεγάλες που έχουν τα καθημερινά είδη, τα είδη που έχουν τα υπερκαταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, ελέγχονται από τις δυνάμεις που εσείς είπατε. Και την άλλη μέρα θα κοπεί το διαφημιστικό πρόγραμμα. Βεβαίως. Και θα του φύγει το απορριπαντικό από την τηλεόραση
Θα του φύγουν τα κουζινικά από την τηλεόραση και ο σταθμός σου λέει: εγώ να χάσω για να προάγω την Ορθοδοξία και τον Ιησού Χριστό. Δεν πάει και ο Ιησούς Χριστός όπου θέλει προκειμένου να έχω εγώ ταμείο. Εκεί έχουμε φτάσει δυστυχώς. Και αυτές οι αλήθειες που ακούγονται από εσάς και αν θέλετε και από έναν λαϊκό εμένα, ηχούν αιρετικές για όλους αυτούς. Καταλάβατε. Ναι, αλλά... Για να πάρουμε, πάτερ, έτσι, μία-δύο γραμμή. Πάμε λίγο στη μία γραμμή, στη γραμμή νούμερο 1. Παρακαλώ. Καλημέρα κύριε Καρατζαφέρη. Καλημέρα σας. Με ακούτε? Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, εγώ βέβαια τώρα θα πω το χθεσινό, γιατί σήμερα είναι το πιο θεαστικό για τη θρησκεία μας. Θα σας έλεγα να βάλετε αρχηγό έναν που δεν είναι από τους παλιούς, γιατί θα τρώγονται πάλι. Μην πάμε στα πολιτικά. Ναι, έχουμε σήμερα ένα θείο θέμα, έτσι είναι. Θα τα πούμε, έχουμε μέρες να πούμε για τα πολιτικά. Είπαμε να αρχίσουμε σήμερα από τη θρησκεία μας. Η τηλεόραση μου είναι χαλασμένη και δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Από το ραδιόφωνο, από το 102,7. 102. Λοιπόν, θα ήθελα να πω για τη θρησκεία μας, να προσέξουμε πολύ τη θρησκεία μας. Εγώ το παρακαλώ κάθε μέρα στο Χριστούλη και στην Παναγίτσα. Μπορεί εμείς να μην είμαστε ικανοί για το Θεό, οι Έλληνες, αλλά να το κάνει για τη θρησκεία μας. Να είστε καλά. Και βεβαίως η αρρύθμιση που υπάρχει στη μικρή σας οθόνη είναι στο χρόνο που είναι διαθέσιμο, είναι ένα λεπτό, για να μην έχουμε την μακρηγορία η οποία θα στερεί σε αυριανές εκπομπές τον διάλογο και δυνατότητα επικοινωνίας. Πάμε και στην δεύτερη γραμμή, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής σήμερα. Παρακαλώ. Αγωνιστή, καλημέρα. Καλημέρα. Με καμάρι και καλημέρα και στον Πάτερ Μάξιμο. Να είστε καλά. Με καμάρι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα δίθεν μεγάλα, υπερηφανεύονται για την παραπλάνηση του ελληνικού λαού που κατάφερε και ψήφισε το Σιμίτι για να ολοκληρώσει την καταστροφή που ξεκίνησε το Πασόκ. Στο θέμα της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία δεν πολεμιέται με τίποτα. Και εκείνο που θέλω να πω, κύριε Καρατζαφέρη, από χθες βρήκαμε τη φωνή μας και θα σε παρακαλέσω λόγω του συνεδρίου να μας δώσεις άλλη μια ώρα για να ακούσετε αυτή την ίστατη στιγμή τη βάση. Σας καλημερίζω. Έχετε απόλυτο δίκιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε τον χρόνο να μιλήσουμε πολύ για τα συνεδριακά της Νέας Δημοκρατίας και αυτά μέσα στο πλαίσιο ότι πιστεύουμε ότι το κόμμα αυτό που αντιπροσωπεύει μια μεγάλη παράταξη, μια ιστορική παράταξη, πρέπει πριν πάρει τις αποφάσεις του σε ένα μήνα από σήμερα να αφουγκραστεί τη βάση, να ακούσει τη βάση. Και ακούσαμε και την αγωνία του τελευταίου συνομιλητού αλλά και την κυρία πριν που είπε διώξτε όλους τους παλιούς. Εγώ θα πω τούτο καλέ μου φίλε και καλέ συναγωνιστή, κλέβοντας μόλις 30 δευτερόλεπτα από την σημερινή θεματολογία. Ψηφίζουμε για νέο αρχηγό στην παράταξη στις 21 Μαρτίου. Είναι η αρενή ησημερία. Είμαστε στην διασταύρωση που η μεγαλύτερη νύχτα παραδίδει τη σκυτάλη στην μεγαλύτερη ημέρα. Δεν ξέρω βεβαίως η Νέα Δημοκρατία σε αυτήν τη συμβολική ημερομηνία εάν θα βαδίσει προς το φως, προς τη μεγαλύτερη ημέρα, ή θα γυρίσει στο σκοτάδι της τελευταίας τετραετίας 93-97. Ήθε να προχωρήσει όπως η μέρα, περισσότερο ο φως. Πολύ φοβούμαι όμως ότι όλοι οι πρωταγωνιστές δεν έχουν αυτή τη στιγμή τον βαθμό εκτίμησης που χρειάζεται στη βάση για να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο ξεπέταγμα, όπως μας είπε πριν από λίγο σε αυτό το πρώτο και τυχαίο τηλεφώνημα η κυρία. Θα τα πούμε όμως μια άλλη φορά. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Να ευχαριστήσω τον Πάτερ Μάξιμο που είχε την καλοσύνη. Πάτερ Μάξιμο, έχουμε ακόμα κάποιες ημέρες. Πάντα υπάρχει ελπίδα. Τουλάχιστον της καταγραφής της αντιδράσεως κάποιων βουλευτών. Μην τα περάσουμε ισοπεδωτικά. Να υπάρξει κάποια άμυνα. Έτσι δεν είναι? Και αποτέλεσμα, όχι μόνο άμυνα. Αν μπορέσουμε... Δεν ξέρω για αποτέλεσμα, δεν μπορώ να το πω. Μπορώ να ευχηθώ το καλύτερο, αλλά δεν αισιοδοξώ, Πάτερ. Χρεωμένοι πλήστοι όσοι σε καταστάσεις, σε συμβατικότητες, σε υποχωρήσεις. Ξέρετε ότι πάντα η απειλή ενός υφυπουργείου για έναν βουλευτή λειτουργεί καταλυτικά. Βέβαια. Οπότε πάβει η συνείδηση, πάβει η νοηματική διαδρομή να γίνεται κυρίαρχο στοιχείο και γίνεται το φιλημιστικό, η αντιπαροχή. Ως εκ τούτου μην αισιοδοξείτε.
Να είστε καλά, Πάτερ Μάξιμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καζαφέρη. Κοντά σας, την ευλογία σας για τους τηλεθεατές μας. Καλές επιτυχίες πάντοτες στην Ευρώπη. Έτσι, σας. Και εμείς εδώ θα είμαστε και θα ταινίζουμε την πραγματικότητα με την ελληνική μας σημαία και με τον Άγιο Γεώργιο δίπλα. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Και την δύναμη της λόγχης του. Έτσι δεν είναι. Πέραν του λόγου του και της ζωής του, η οποία ήταν μια ζωή διαμάντη για όλους, ορόσημο, απέφυγε, έδιωξε από πάνω του τους τίτλους, εκατόνταρχος, αξιωματικός του Ρωμαϊκού Στρατού και αγωνίστηκε για τη μεγάλη αλήθεια. Μακάρι, έτσι, λοιπόν, μακάρι και εμείς, καταφέρει. Έτσι, Πάτερ Μάξιμε, να διώξουμε την πανοπλία της εξουσίας από πάνω μας και να στρατολογηθούμε στην αλήθεια του Κυρίου. Βεβαίως, μακάρι να υπήρχαν και άλλοι βουλευτές και άλλοι έτσι ψηλά ιστάμενοι, οι οποίοι να είχαν μέσα τους και Θεό και πατρίδα και να μην απεμπολούσαν τα πάντα για ένα κομμάτι πινακίου φακής. Μακάρι, κύριε Καρατζαφέρη. Την υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια. Αμήν. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε σήμερα από εκεί που είχαμε υποχρέωση να το κάνουμε, από την πίστη. Είναι και επίκαιρο το θέμα αυτές τις μέρες στη Βουλή. Συζητάμε αυτή τη συνθήκη, το Σέγγεν. Θα είμαστε και αύριο μαζί με ένα άλλο θέμα. Εξίσου πιστεύω ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Νέα ελπίδα. Ανοιχτός δημοκρατικός διάλογος για όλους. Ό,τι δεν γράφουν οι εφημερίδες, ό,τι παραλείπουν τα δελτία ειδήσεων. Χέρι-χέρι για το έθνος. Τον λαό. Την πίστη. Την ιστορία. Τη δικαιοσύνη. Την αξιοκρατία. Αρχές και αξίες που αξίζει να αγωνίζεστε. Κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, στις 10 στο Tele City. Νέα ελπίδα με τον Γιώργο Καρατζαφέρη.